το θέμα το οποίο αφιερώνω σε ένα φίλο μου που είναι swinger. Swinger μισός. Είναι μισό swinger. Τι εννοείς, του αρέσει να πηγαίνουμε ζευγάρια μου. Έχω ένα φίλο λοιπόν, μισό swinger και θα το αφιερώνω το θέμα. Σε ένα υπόγειο swingers club στην Αστόρια της Νέας Υόρκης δέχθηκε την έφοδο της αστυνομίας για παραβίαση των περιοριστικών όρων πανδημίας. Πέντε πράγματα θα πω. Το club Καλιγούλα φιλοξενούσε πάνω από 80 ανθρώπους και σερβίρε αλκοόλ. Σύμφωνα με το σερίφι Τζόζεφ Φουσίτο, τρία ζευγάρια πιάστηκαν στα πράσα. Αυτό θέλω να μου το πείτε, το πιάστηκαν στα πράσα που ξεκινάει. Σε ένα μικρό δωμάτιο, ενώ τα υπόλοιπα έπαιναν ποτά και φλέρτεραν. Η Τζένιφερ Χέιζ λέει: καμία σχέση, δεν δουλεύω εδώ. Ήρθα να πιω ένα ποτό και να ακούσω ένα DJ, γιατί μόνο κάποιες γιάφκες είναι ανοιχτές. Έχει κρεβάτια μέσα. Θε να φάει δύο σταλιάρε. Όταν λέμε ότι είναι swingers club, τι να έχει. Μεταξύ του δείξτε το πάλι. Δεν το ξεπαιδιά, με συγχωρείτε, δεν το ήξερα. Είστε swingers club, η αστυνομία πάρτι έξω. Να σε ενημερώσουμε ότι δεν χορεύουν οι άνθρωποι swing. Στα λαμπράκια. Ναι, αλλά δεν το είχα δει σαν εσύ, το έχει ξαναδεί σαν εικόνα να έχει τρία τέτρα διπλά ζευγάρια. Τι εννοούσε. Τι καταλάβαινε ότι είναι το swinger club. Όχι, ξέρω τι είναι το swinger club, αλλά δεν μπορούσα. Δεν είχα εικόνα. Είναι σε κάθε κρεβάτι τρεις, τέσσερις, δώδεκα. Σε ένα δωμάτιο μας έφτιαχναν λέει 80. Σε τρία δωμάτια μέσα. Έγινε αστυνομία έξω. Κυριτά. Και κάνανε χορογραφία swing. Απλά εδώ δεν είναι τόσο διαδεδομένο το swing στην Ελλάδα. Σαν νομίζεις. Χορός, νομίζεις. Το swing στην Ελλάδα είναι διαδεδομένο και μάλιστα μπορώ να πω και δεν θα πω. Ολόκληροι τόποι χορεύουν στους ρυθμούς του swing. Εμά όμω χορεύουν στην Ελλάδα. Μην το λες έτσι, είναι γνωστό. Πριν από λίγο καιρό είχε βγει το. Αλήθεια, βέβαια. Είχανε λοιπόν... με την πρώτη καραντίνα. Ναι.